Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε μαζί ένα από τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων για τα μαθηματικά της πρώτης λυκείου. Ας περάσουμε στην εκφώνηση. Για τους πραγματικούς αριθμούς α και β, ισχύει ότι η απόλυτη τιμή του α μείον 2 είναι μικρότερη από το 1 και η απόλυτη τιμή του β μείον 3 είναι μικρότερη ίση του 2. Ερώτημα α. Να αποδειχθεί ότι 1 μικρότερο του α μικρότερο του 3. Ουσιαστικά πρόκειται για την επίλυση μιας ανίσωσης η οποία περιλαμβάνει απόλυτες τιμές. Άρα, θα πάρω την ανίσωση απόλυτη τιμή του α μείον 2 μικρότερο του 1 και θα την λύσω. Αυτή συνεπάγεται ότι το α μείον 2 είναι μικρότερο από το 1 και ταυτόχρονα το α μείον 2 είναι μεγαλύτερο από το μείον 1. Λύνοντας τώρα κάθε μία από αυτές τις ανισώσεις ξεχωριστά, θα καταλήξω στις λύσεις α μικρότερο του 3 και α μεγαλύτερο του 1, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν σε μία διπλή ανίσωση ως εξής. 1 μικρότερο του α μικρότερο του 3, που είναι και αυτό που θέλαμε να αποδείξουμε. Ερώτημα β. Να βρεθεί μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται ο β. Και πάλι δηλαδή θα ξεκινήσω και θα λύσω αυτήν την ανίσωση. Απόλυτος τιμή του β-3 μικρότερο ίσο του 2 συνεπάγεται ότι το β-3 είναι μικρότερο ίσο του 2 και το β-3 είναι μεγαλύτερο ίσο από το μείον 2. Λύνοντας κάθε μία από αυτές τις ανισώσεις ξεχωριστά, θα καταλήξω στο ότι το β είναι μικρότερο ίσο του 5 και το β μεγαλύτερο ίσο του 1, οι οποίες δύο αυτές ανισώσεις μπορούν να συνδυαστούν σε μία διπλή ως εξής. 1 μικρότερο ίσο του β μικρότερο ίσο του 5. Άρα το β είναι μεταξύ των αριθμών 1 και 5. Ενώ μπορεί να πάρει και τις τιμές 1 και 5. Ερώτημα γ. Να βρεθεί μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η παράσταση 2α-3β. Ας δούμε λιγάκι τι έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσει από τα δύο προηγούμενα ερωτήματα. Έχουμε ότι το 1 είναι μικρότερο του α μικρότερο του 3 και ότι το 1 είναι μικρότερο ίσο του β μικρότερο ίσο του 5. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να προσπαθήσω να δημιουργήσω την παράσταση 2α-3β. Ξεκινάω από την διπλή ανίσωση 1 μικρότερο του α μικρότερο του 3. Μιας και θέλω να δημιουργήσω το 2α, θα πολλαπλασιάσω όλα τα μέρη αυτής της ανίσωσης με 2. Άρα θα έχω 2 επί 1 μικρότερο του 2 επί α μικρότερο του 2 επί 3. Συνεπώς, 2 μικρότερο του 2α μικρότερο του 6. Πάω τώρα στην δεύτερη διπλή ανίσωση. 1 μικρότερο ίσο του β μικρότερο ίσο του 5. Εφόσον θέλω εδώ να δημιουργήσω το μείον 3β, θα πολλαπλασιάσω όλα τα μέρη της ανίσωσης με μείον 3. Πολλαπλασιάζω σε μία ανίσωση με αρνητικό αριθμό, σημαίνει ότι η φορά της ανίσωσης θα αλλάξει. Άρα θα έχω μείον 3 επί 1, μεγαλύτερο ίσο του μείον 3 επί β, μεγαλύτερο ίσο του μείον 3 επί 5. Δηλαδή, μείον 3, μεγαλύτερο ίσο του μείον 3β, μεγαλύτερο ίσο του μείον 15. Την γράφω από την άλλη φορά, ώστε να ταιριάξει με την αρχική ανίσωση που έχω με το 2α, ως εξής. Μείον 15, μικρότερο ίσο του μείον 3β, μικρότερο ίσο του μείον 3. Αυτό που απομένει τώρα είναι να προσθέσουμε τις δύο αυτές σχέσεις που έχω υπογραμμίσει. Και τις προσθέτω κατά μέλη. 2 συν το μείον 15, άρα μείον 13, μικρότερο του 2α μείον 3β, μικρότερο του 6 μείον 3. Να βρεθεί μεταξύ στο δέλτα ερώτημα ποιον αριθμών βρίσκεται η παράσταση α προς β. Και πάλι από το α έχω κατευθείαν ότι 1 μικρότερο του α μικρότερο του 3. Από το β τώρα έχω ότι το 1 μικρότερο ίσο του β μικρότερο ίσο του 5. Προκειμένου να δημιουργήσω το 1 προς β πρέπει να τα αντιστρέψω και θα τα αντιστρέψω αλλάζοντας και τη φορά. Άρα 1 προς 1, μεγαλύτερο ίσο του 1 προς β, μεγαλύτερο ίσο του 1 προς 5. Οπότε, την ξαναγράφω αυτή τη διπλή ανίσωση με μία φορά τέτοια ώστε να ταιριάξει με την διπλή ανίσωση που έχω για το α, ως 1 προς 5, μικρότερο ίσο του 1 προς β, μικρότερο ίσο του 1. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα, προκειμένου να δημιουργήσω την παράσταση α προς β, είναι να πολλαπλασιάσω τις δύο αυτές σχέσεις κατά μέλη. 1
επί 1 πέμπτο, μικρότερο του α επί 1 προς β, μικρότερο του 3 επί 1. Άρα, 1 πέμπτο, μικρότερο του α προς β, μικρότερο του 3. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έλυσα τη συγκεκριμένη άσκηση, μπορείτε πάντα να αφήνετε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.